αυτό. Οι συμβιβασμένες ηγεσίες, της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ, δεν έχουν υπόψη τους, δεν είχαν ποτέ υπόψη τους, ούτε και τώρα έχουν υπόψη τους να οργανώσουν στα σοβαρά το συνδικαλιστικό κίνημα για να αποκρούσει, τις συνέπειες αυτής της λέλαπας. Ήταν και είναι με τη λογική του ανταγωνισμού, δηλαδή να κερδίζουν τα μονοπόλια και ό,τι ψίχουλο πέφτει από το τραπέζι να το παίρνουν οι εργαζόμενοι. Αυτή την πολιτική εξυπηρετεί και υπηρετεί ακόμα και το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας και το Νομαρχιακό Τμήμα το τοπικό της Αρκαδίας της ΑΔΔ. Επομένως, το να συμμετέχει κανένας σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις μαζί με ανθρώπους οι οποίοι άλλα λένε στους εργαζόμενους και άλλα διαπραγματεύονται με τους εργοδότες, όπως έχουν κάνει, έχουν υπογράψει και συμβάσεις για μειώσεις των μισθών, είναι στη λογική της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή πρέπει να δουλεύει η επιχείρηση με εργαζόμενο με 400 και 300 ευρώ για να τα βγάλει πέρα, και αν οικονομήσει η επιχείρηση μπορεί να πέσει και κανένα ψίχουλο για τον εργαζόμενο. Λοιπόν, με τέτοιους συνδικαλιστές οι οποίοι ομνύουν στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι άλλη από την πολιτική του κεφαλαίου, οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση. Πρέπει να απομακρυνθούν από αυτούς όσο πιο γρήγορα γίνεται και να οργανωθούν στα ταξικά συνδικάτα, να δουν ότι ο πόλεμος, ο αγώνας είναι ταξικός. Από μια μεριά είναι το κεφάλαιο, το οποίο συνθλίβει τα δικαιώματα των εργαζομένων, και από την άλλη οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πρέπει να διεκδικήσουν την εξουσία, την οικονομία για λογαριασμό του. Το ζητούμενο για σήμερα είναι ότι πλέον η κυβέρνηση πρέπει να πάρει ένα μήνυμα ότι δεν πάει άλλο, ότι ο κόσμος έχει φτάσει στα τελευταία στάδια, ότι με τον σταθμό να τον φοβήσουν, αν δεν περάσουν τα μέτρα θα καταστραφούμε, ή ακόμα και να του μοιράζουν τρέφικες ελπίδες ότι τα μέτρα είναι τελευταία και υλοποιώντας αυτά τα μέτρα θα έρθει η ανάπτυξη. Αυτό νομίζω το παραμύθι το έχουμε ξαναζήσει, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται και έχουμε κάθε φορά μία από τα ίδια. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι αν δεν αντιδράσει δεν πρόκειται να κερδίσει κάτι. Και πρέπει πολύ περισσότερο, μιας και η ανεργία στην Ελλάδα αυξάνεται με τα δικά της δεδομένα, είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια, όπως λένε, σίγουρα είναι πολύ πιο παραπάνω. Και ταυτόχρονα προχωρούν σε καινούργιες απολύσεις και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση. Η συμμετοχή του κόσμου πώς την κρίνεται? Η συμμετοχή του κόσμου δεν μπορώ να την κρίνω. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Μια απεργία σίγουρα χαρακτηρίζεται πετυχημένη από τη συμμετοχή. Τώρα, αν ο κόσμος θεωρεί ότι δεν πρέπει να συμμετάσχει, αυτό είναι δικό του θέμα. Δεν μπορώ ούτε να κατηγορήσω ούτε να απενέψω τον κόσμο για αυτό. Ανεξάρτητα από το αν έχουν βγει στην πλατεία ή όχι, έχετε κάποια πληροφόρηση για το πώς είναι στα πρωτοβάθμια σωματεία ή στους επαγγελματικούς χώρους η συμμετοχή? Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχω γενικά. Το μόνο μπορώ να μιλήσω είναι κάτω για το χώρο του ΣΔΕΗ, η οποία η συμμετοχή είναι περιορισμένη. Η Επιτροπή Αγώνα των ΕΒΕ χαιρετίζει τους εμπόρους της Τρίπολης που γύρισαν την πλάτη στις επιλογές της κυβέρνησης των μεγαλεμπόρων και των πολυεθνικών στο εμπόριο και μαζικά δεν άνοιξαν τα μαγαζιά τους την Κυριακή στις 3 Νοέμβρη. Πριν 103 χρόνια κατακτήθηκε η κυριακάτικη αργία με σκληρούς αγώνες της εργατικής τάξης και τώρα την καταργούν γυρίζοντας το ρολόι της ιστορίας έναν αιώνα πίσω. Η Κυριακή, 3 Γενάρη του 1910, ήταν η μέρα που κατοχυρώθηκε και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η κυριακάτικη αργία. Ήταν μια μεγάλη κατάκτηση της εργατικής τάξης και όλων των μεροκαματιάριδων και μισθοσυντήρητων ανθρώπων της χώρας μας. Η κατάργηση της κυριακής αργίας στο εμπόριο είναι ο προπομπός της πλήρους απελευθέρωσης και κατάργησης της κυριακάτικης αργίας παντού. Είναι παραμύθια αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι ανοίγουν τα μαγαζιά τις Κυριακές για να ωφεληθούν οι καταναλωτές. Δεν ενδιαφέρεται για τους καταναλωτές, γιατί με τις απανωτές περικοπές τους πήραν σχεδόν το μισό μισθό και τη σύνταξη.